La grosse différence, c'est qu'on s'attend encore à un afflux de patients. Et je pense qu'il faut faire attention. Βρισκόμαστε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λιέγης. Στο συγκεκριμένο θάλαμο νοσηλεύονται 8 ασθενείς με κορονοϊό. Οι νοσηλεύτριες γυρίζουν βρούμητα τον ασθενή. Όπως μας εξηγούν, βοηθά στην αύξηση του οξυγόνου που φτάνει στους πνεύμονες. On voit que la deuxième arrive assez fort, assez vite. Je pense que ce qui pose problème, c'est que les contaminations sont trop nombreuses. La situation est complexe puisque il faut trouver des lits pour tous les patients qui arrivent et donc trouver des solutions. Η συζήτησή μας με την επικεφαλής της πτέρυγας για τον κορονοϊό διακόπτεται. Ακόμη ένας ασθενής μεταφέρεται στην εντατική. Ο Γιώργος Μακρυγιάννης κάνει την ειδικότητά του στην καρδιοχειρουργική. Μας εξηγεί πως η αύξηση των ασθενών είναι ραγδαία. Βλέπουμε ότι το δεύτερο κύμα είναι πιο έντονο σε σχέση με το πρώτο. Πολύ περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύονται, είναι περίπου 300-298 σήμερα στο νοσοκομείο. Σίγουρα ο κόσμος πρέπει να είναι συγκρατημένος, γιατί και το νοσοκομείο φτάνουν σε συνθήκες κορεσμού. Η Λιέγη είναι γνωστή ως η πόλη των φοιτητών. Τα νοσοκομεία της βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Οι πολυπληθείς συγκεντρώσεις των νέων, κυρίως μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές, είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των κρουσμάτων, εκτιμούν οι ειδικοί. Survivre est un grand mot, mais on essaie de s'adapter au jour le jour avec l'arrivée des patients, les départs des patients, certains décès. C'est nous qui sommes dans les hôpitaux, mais c'est eux qui font aussi le travail.